Τα τεκμήρια η κύριε Χριστοφοράκη καίνε φέτος, αλήθεια? Τα τεκμήρια καίνε όλα τα χρόνια από τη θέσπιση τους. Όμως όσο περνάει ο χρόνος. Και αν έχετε τη δυνατότητα να μας μιλάτε λίγο πιο δυνατά, ακόμα καλύτερα θα ήταν. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Ναι, καταλαβαίνω. Θέλετε να το αποκαταστήσετε τώρα. Τώρα με ακούτε καλύτερα. Έτσι, σας ακούμε καλύτερα. Τα τεκμήρια όχι μόνο φέτος, αλλά τα τελευταία χρόνια από τη θέσπιση τους ήδη έχουν δημιουργήσει φορολογικά προβλήματα και φορολογικές επιβαρύνσεις σε πάρα πολλούς χιλιάδες φορολογουμένους. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρσι στην φάκα των τεκμηρίων πιάστηκαν περίπου στις 750.000 φορολογούμενοι. Όσο περνάνε όμως τα χρόνια και τα τεκμαρτά εισοδήματα παραμένουν, αυτό που μειώνεται ή μηδενίζεται είναι αυτό που λέμε φορολογικό κουμπαρά, δηλαδή η λεγόμενη ανάλωση κεφαλαίου που έχει κάθε φορολογούμενος. Με αποτέλεσμα, όποια κίνηση γίνει, αν θέλετε, χωρίς πολλή σκέψη, αγορά κυρίως, χωρίς πολλή σκέψη από τους πολίτες και χωρίς συνεννόηση πρώτα από το φοροτεχνικό τους, να μην μπορεί να καλυφθεί από το φορολογικό κουμπαρά ή να έχει σαν αποτέλεσμα να πληρώνονται φόρεις επί του τεκμαρτού εισοδήματος ακόμα περισσότεροι από τα προηγούμενα χρόνια. Την τελευταία χρονιά, δε αυτή που πέρασε, είχαμε αρκετές αγορές ακινήτων σε μια περιοχή που ακμάζει οικιστικά, όπως είναι η Κρήτη και το Ηράκλειο, για πολλούς και διάφορους λόγους. Όλες αυτές οι αγορές, εφόσον δεν είχαν προϋπολογιστεί φορολογικά, γιατί ξέρετε είναι άλλο φορολογικό κουμπαρά και άλλο πραγματικό κουμπαρά, θα βρεθούν τώρα οι πολίτες αντιμέτωποι με φόρους στο τεκμαρτό τους εισόδημα. Ξέρετε, έβλεπα σήμερα συμπτωματικά ένα χάρτη που δημοσιεύουν τα νέα για το τι γίνεται με την αγορά κινήτων και ειδικά με τα εξοχικά. Λέει ότι σημαντική αύξηση της ζήτησης για αγορά εξοχικών κατοικιών, πως καταγράφεται το τελευταίο εξάμηνο, ελεύθεροι επαγγελματίες, κυρίως γιατροί και δικηγόροι ηλικία 45 έως 60 ετών, είναι οι Έλληνες αγοραστές. Οι τιμές οι οποίες παίζουν ανάμεσα στα 250 με 350 χιλιάδες ευρώ, και κάνοντας έτσι ένα κύκλο την Ελλάδα, λέει ότι οι περιοχές που προτιμούνται είναι Ιγουμενίτσα, Πρέβεζα, Χανιά, Ρεθυμνό, Ρόδος, Σάμος, Ικαρία, Χίος, Λέσβος. Για να πάμε και σε εκείνα τα εισοδήματα, ας πούμε των 15.000 ευρώ ή 10.000 ευρώ, που πολλοί από τους ελεύθερους επαγγελματίες δηλώνουν, αλλά είναι εκείνοι οι οποίοι φέρονται μαζί με γιατρούς και δικηγόρους, κυρίως γιατροί και δικηγόροι, μεταξύ αυτών να μπορούν να αγοράσουν και αυτά τα εξοχικά. Εγώ τους εύχομαι πραγματικά να έχουν φροντίσει, να έχουν δηλώσει τα προηγούμενα χρόνια τα αντίστοιχα εισοδήματα, ώστε να καλύψουν το τεκμήριο της αγοράς των ακινήτων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, το εφετινό εκαθαριστικό θα τους κρύβει μια μεγάλη έκπληξη, που όσο μιλάμε όμως για ελεύθερους επαγγελματίες, γιατρούς και δικηγόρους, όπως και να έχει, το φετινό εκαθαριστικό θα έχει μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη, και πραγματικά θα ήθελα να ήταν λειτουργικό το σύστημα και να μπορούμε να έχουμε υποβάλει τις πρώτες δηλώσεις του, ώστε να έχουμε και στοιχεία να δώσουμε για αυτοαπασχολούμενους, ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Υπενθυμίζω ότι πέραν των τεκμηρίων φέτος που έχουν αντιμετωπίσουν, όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες, όλοι αυτά απασχολούμενοι, για πρώτη φορά θα φορολογηθούν επί του τεκμερώμενου εισοδήματος και όχι του πραγματικού, εφόσον βέβαια το τεκμερώμενο εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό, που πιστέψτε με, από προϋπολογιστικές εκαθαρίσεις που έχουμε κάνει όλοι οι συνάδελφοι λογιστές, στο 90% των περιπτώσεων το τεκμερώμενο είναι αρκετά μεγαλύτερο από το πραγματικό εισόδημα που θα δήλωναν αυτές οι κατηγορίες επαγγελματιών. Εγώ κρατώ αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι εύχεστε πραγματικά. Όσοι τέλος πάντων κάναμε αυτή την αναφορά έχουν προχωρήσει και σε αγορές, να δηλώναν τα προηγούμενα χρόνια ό,τι έπρεπε να δηλώνουν, γιατί φέτος θα τα βρουν όλα αυτά μπροστά τους. Ξέρετε, την ώρα που γίνεται αυτή η κουβέντα, που έχει να κάνει από τη μία με τα τεκμήρια διαβίωσης, από την άλλη με το τι δείχνουν οι φορολογικές δηλώσεις, γιατί δεν είναι λίγο να βλέπεις και να ακούς ότι εμείς
μισθωτικοί συνταξιούχοι πληρώνουν το 62% των φόρων, ότι μηδενικό εισόδημα δηλώνει το 12% των φορολογούμενων ανισότητες, οι οποίες καταγράφονται, ενώ υπάρχουν και 1.214 φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 900.000 ευρώ, όταν βλέπουμε τι γίνεται δίπλα μας, τι γίνεται με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, πάντως με αυτά τα τεκμήρια διαβίωσης είπαν ότι, ξέρετε, θα διορθωθούν πράγματα. Τι εννοούν? Κοιτάξτε, όσον αφορά τα τεκμήρια διαβίωσης, όπως κατά την άποψη τη δικιά μου και σύστομου του κλάδου των λογιστών και με το δεκμερώμενο εισόδημα, αλλά ιδιαίτερα τα τεκμήρια διαβίωσης, είναι ένας εντελώς παροχημένος τρόπος υπολογισμού του κόστους διαβίωσης κάθε φορολογούμενου ή του κάθε νοικοκυριού. Αυτό πρέπει, θα έπρεπε να έχει ήδη καταργηθεί. Δεν μιλάω, γιατί ξέρετε, τεκμήριο διαβίωσης, μια αγορά κινεί του, προφανώς και είναι τεκμήριο διαβίωσης. Οποιαδήποτε αγορά προφανώς και είναι τεκμήριο διαβίωσης. Δεν αντιλαμβάνομαι όμως από πού και ως πού είναι τεκμήριο και πώς μπορεί να υπολογιστεί το τεκμήριο διαβίωσης σε ένα γιοταχή αυτοκίνητο που έχουμε στην κατοχή μας, αν θέλετε, από το 2010, και που πιθανό να είναι να χρησιμοποιείται ελάχιστα. Πώς μπορεί να προϋπολογιστεί ένα ποσό τεκμηρίου διαβίωσης 3-4-5 χιλιάδες, ή πώς είναι τεκμήριο διαβίωσης κατά ανάγκη σε ένα σπίτι 40 τετραγωνικών ή 80 τετραγωνικών, να το κάνω πιο απλό, για ένα οικογενειακό σπίτι, τα 40 ευρώ ένα τετραγωνικό, ή πώς είναι τεκμήριο διαβίωσης, και όλα αυτά που σας λέω είναι προσθετικά σε μια δήλωση, οι 2.500 ή 3.000 αναφορολογούμενοι. Και αφού είναι αυτά τα τεκμήρια διαβίωσης, γιατί σε ένα φορολογικό έλεγχο δεν λαμβάνονται υπόψη αυτά τα τεκμήρια διαβίωσης, αλλά λαμβάνονται υπόψη πραγματικά γεγονότα που προκύπτουν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς? Δηλαδή κάπου θα πρέπει να έρθει και η πολιτεία για να εξορθολογήσει όλο αυτό που λέει γενικό κώδικα φορολογίας εισοδήματος, πραγματική εξορθολόγηση, είτε καταργώντας τεκμήρια, είτε πλέον ας ακουστεί και μια φορά η άποψη των επιστημόνων, λογιστών, φοροτεχνικών, που χρόνια τώρα φωνάζουμε και λέμε ότι ο μοναδικός τρόπος για να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή είναι έσοδα-έξοδα, ταμιακά έσοδα-έξοδα για όλους τους πολίτες. Γιατί κάναμε μια αναφορά πριν και είπαμε ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες πολύ μικρό ποσοστό είναι πάνω από τις 10.000 ευρώ ή πάνω από τα όρια φορολογίου. Όμως, σε αντίθεση, γιατί τα στοιχεία διαβάζονται και έτσι κι αλλιώς, σε αντίθεση έρχεται η ίδια η ΑΔΕ όταν παρουσίασε πέρυσι τους πολίτες που πιάστηκαν στις δημπίδες των τεκμηρίων. Στις 750.000 πολίτες που πιάστηκαν στις δημπίδες των τεκμηρίων, μόνο 143.000 είναι όσοι ασκούν ατομικό ελεύθερο επάγγελμα. Οι υπόλοιποι δεν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Πρόκειται είτε για ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν νίκια, είτε για μισθωτούς, είτε για συνταξιούχους. Άρα λοιπόν η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, και το μόνο βέβαιο που πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι ισχύει είναι ότι θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος, να έρθει και να εφαρμοστούν σύγχρονες τεχνικές ελέγχου και υπολογισμού του εισοδήματος των φορολογουμένων, και να μην χρησιμοποιούνται τεχνικές που εφαρμόζονταν κατά τη δεκαετία του, για να πω, του 90, θα πούμε στις αρχές του 2000. Αν αυτό δεν συμβεί, οι αδικίες θα συνεχίζονται. Φαίνεται ότι ακολουθούν μια συγκεκριμένη πεπατημένη, που ο στόχος είναι, με την κοινή λογική, για να το μεταφράσω και πιο απλά, ή σε ελεύθερη μετάφραση, να μπουν όσο το δυνατόν περισσότερα μέσα στα ταμεία του κράτους. Αλλά μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Πιστεύετε, κύριε Χριστοφοράκη, ότι με βάση αυτό που είπατε προηγούμενα, δηλαδή ότι αν σας άκουγαν και προχωρούσαν σε αυτό που είπατε πριν από λίγο, δηλαδή να ελέγχεται ο καθένας από εμάς ταμιακά, ανάλογα με τα έσοδά του και με τα έξοδά του, καταγεγραμμένα, ότι θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, αντί να πηγαίναμε μέσα σε αλχημίες, λογαριθμούς, αλγόριθμους ή όλα τα υπόλοιπα? Θα ήταν δικαιότερα τα πράγματα. Δεν ξέρω, για κάποιους θα ήταν καλύτερα, για κάποιους θα ήταν χειρότερα. Σίγουρα όμως θα ήταν δικαιότερα, και ένα φορολογικό σύστημα οφείλει
να είναι δίκαιο προβλέπεται και στο Σύνταγμα ότι κάθε Έλληνας πολίτης με βάση την οικονομική του δυνατότητα θα πρέπει να καταβάλει. Τι λέτε τώρα, τι πήγατε λοιπόν, και θυμηθήκατε τώρα. Μα μισό λεπτάκι, δεν μπορεί κανείς να κουνάει το δάχτυλο στον απέναντι αν πρώτα δεν έχει εξασφαλίσει ότι αυτός έχει κάνει ό,τι περισσότερο μπορούσε. Είναι ο τελευταίος που θα κουνίζει το δάχτυλο στον οποιοδήποτε. Όμως κάποια πράγματα φωνάζουν χρόνια, τα φωνάζουν πολλοί φορείς, φωνάζουν από μακριά. Με μέτρα του 2000 να ισχύουν το 2024, τουλάχιστον ας μην ευαγγελιζόμαστε ψηφιακή μετάβαση στη φορολογική πολιτική. Γιατί σε αυτή την περίπτωση η ψηφιακή μετάβαση θα πρέπει να πούμε ότι είναι άχρηστη αφού εφαρμόζουμε μέτρα προηγούμενης 20ετίας, ούτε καν δεκαετίας, προηγούμενων 20ετιών. Γιατί και τα τεκμήρια διαβίωσης υπήρχαν στη δεκαετία, στις αρχές δεκαετίας του 2000, στην πορεία καταργήθηκαν και επανήλθαν τα ντρόικ. Και ο τεκμαρτός υπολογισμός εισοδήματος υπήρχε από το 1996 και καταργήθηκε στις αρχές δεκαετίας του 2000. Και αυτό δεν μπορούμε να γυρνάμε πίσω και να με το βλέμμα στο μέλλον να κάνουμε πράξεις από το παρελθόν. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί το κάνουμε αυτό? Ποια είναι η λογική του? Ποια είναι η σκοπιμότητά του? Αλλά εγώ λέω ποια είναι η λογική του. Είναι οριζόντια μέτρα. Τα οριζόντια μέτρα ξέρετε ότι είναι σίγουρα από την αρχή αποδοτικότερα, μάλλον στην αρχή αποδοτικότερα, από όποιο μέτρο απαιτεί μία δομή και μία διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί. Γιατί αυτό που λέμε εύκολα έσοδα-έξοδα σε όλους τους πολίτες, καταλαβαίνουμε ότι απαιτεί μια διαφορετική δομή στο φορολογικό, στο στήσιμο του φορολογικού προφίλ κάθε φορολογουμένου. Βέβαια, μια δομή που υπάρχει, αν θέλουν να δεν ακούσουν, μια δομή που υπάρχει πλέον, μιας και έχουν όλα τα στοιχεία για όλους εμάς, πιστέψτε με, είτε ελεύθερους επαγγελματίες, είτε αυτοαπασχολούμενους, είτε μισθωτούς, είτε συνταξιούχους, έχουν το προφίλ των κινήσεων των τραπεζών, έχουν το προφίλ των μεταβάσεων, έχουν το προφίλ για αγοροπολισίες που πραγματοποιούνται στη διάρκεια του έτους και σίγουρα σε βάθος πενταετίας. Άρα λοιπόν, έχοντας όλα αυτά τα στοιχεία, σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στην ΑΔΕ, για ποιο λόγο μπαίνουμε και πάμε με οριζόντια μέτρα και όχι με στοχευμένους ελέγχους στις περιπτώσεις εκείνες που όχι άνθρωπος, το ξαναλέω, μηχανή θα δώσει το στοιχείο ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά, έχουν καταναλωθεί περισσότερα χρήματα από όσα έχουν δηλωθεί. Άρα, λοιπόν, μα γι' αυτό σας ρώτησα ποια είναι η λογική και πήρα πίσω τη λέξη ποια είναι η σκοπιμότητα, αλλά μάλλον θα την επαναφέρω. Η σκοπιμότητα θα το πω εγώ. Η σκοπιμότητα είναι ότι τα οριζόντια μέτρα είναι σαφώς αποδοτικότερη από ό,τι θα ήταν μέτρα στοχευμένα, είναι άμεσα αποδοτικότερα από ό,τι μέτρα στοχευμένα που απαιτούν ίσως λίγο περισσότερο χρόνο, ούτως ώστε να παράγουν το έργο που πρέπει να παράγουν. Θέλω να πω όμως κάτι, μια και μιλάμε για φορολογία εισοδήματος. Ελπίζω να λυθεί σύντομα και να μην τα λέμε όλο το καλοκαίρι πάλι. Από αφορμή και κάποιες δηλώσεις, μάλλον συνεχόμενες δηλώσεις, τόσο του Υπουργού Οικονομικών, του Διοικητή της ΑΔΕ, χθεσινή δήλωσε σεμινάριο πάλι του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την περίοδο υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, που αν και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να λήξει, γιατί όσα χρόνια με θυμάμαι συνδικαλιστικά, με θυμάμαι να λέω τα ίδια πράγματα για την περίοδο υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Φορολογικές δηλώσεις φέτος έχουν ανοίξει από 26 Τετάρτου, πιο αργά από κάθε άλλη φορά. Επιμένουν όλοι οι υπηρεσιακοί και πολιτικοί παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών ότι οι φετινές φορολογικές δηλώσεις θα λήξουν 26 Εβδόμου, δίνοντας τις 26 μέρες καθυστέρηση σε σχέση με πέρσι για να ανοίξει το σύστημα απευθείας παράταση. Το λάθος που κάνουν είναι ότι ενώ αναφέρονται στο πότε άνοιξε το σύστημα πέρσι, που άνοιξε 30 Μαρτίου και φέτος 26 Τετάρτου, δεν αναφέρονται στο πότε έκλεισε το σύστημα πέρσι. Σωστά. Που έκλεισε, Αύγουστο. Που έκλεισε 4 Σεπτεμβρίου. Αν πέρσι το σύστημα άνοιξε 30 Μαρτίου. Και απαιτήθηκε έως 4 Σεπτεμβρίου για να υποβληθούν οι δηλώσεις των πολιτών, χωρίς να έχουμε νομοθετικές αλλαγές. Φέτος που το σύστημα άνοιξε 26 Απριλίου,
με πλήθος νομοθετικών αλλαγών, το τεκμερόμενο είναι το κυρίαρχο, αλλά υπάρχουν και άλλες αλλαγές. Πώς είναι δυνατόν να απαιτείται να απαιτεί το Υπουργείο από την ημέρα που άνοιξε, που είχε ελλείψεις, ακόμα και σήμερα που μιλάμε έχει ελλείψεις το σύστημα. Δεν έχουν ανεβεβαιώσει, δεν έχουν ενημερωθεί στοιχεία από το ίδιο το Υπουργείο, παράδειγμα, οι καταβολές, τις επιστρεπές αποκαταβολής, δεν έχουν ενημερώσει ακόμα το έντυπο ε1 να πάνε στο κωδικό που πρέπει να πάνε. Δεν έχει ανέβει ακόμα το ΚΕΑ. Ο ΠΚΕΤΕ σε άλλες περιπτώσεις έχει ανεβάσει τις επιδοτήσεις, σε άλλες περιπτώσεις δεν έχει ανεβάσει ακόμα τις επιδοτήσεις. Ο Αβγενάκης μιλούσε στο δελτίο της Κρήτη TV για πληρωμές μέχρι και τον Ιούνιο. Όχι, εμάς μας ενδιαφέρουν οι πληρωμές που έγιναν το προηγούμενο έτος, το 2023. Αυτές οι πληρωμές δεν έχουν ανέψει στο σύνολο των φορολογουμένων που έχουν λάβει τέτοιες πληρωμές. Άρα λοιπόν, το δεν έχει ανέβει μία πληρωμή σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει η δήλωση. Ο λογιστής δεν μπορεί να γνωρίζει ποιος έλαβε από πού χρήματα. Άρα λοιπόν, αν αναρτηθούν στην ώρα τους, θα βρίσκουμε στην ώρα μας και υποβάλλουμε δηλώσεις στην ώρα μας. Αλλά το κυρίαρχο ποιο είναι? Ότι πέρα της καθυστέρηση στο άνοιγμα των φετινών φορολογικών δηλώσεων, έφερε μια αντίστοιχη καθυστέρηση στις εταιρείες μηχανογράφησης προκειμένου να προσαρμόσουν το λογισμικό τους και να μπορούμε να δουλέψουμε λογιστές. Καμία εταιρεία μηχανογράφησης ακόμα, και δεν νομίζω ότι μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα είναι καμία εταιρεία έτοιμη να δώσει λογισμικό στους συναδέλφους, ούτως ώστε να υποβάλουν δηλώσεις των πελατών τους. Προσθέστε τα λοιπόν όλα αυτά που σας είπα και πείτε μου πώς είναι δυνατόν να γίνουν 6,5 εκατομμύρια δηλώσεις σε ένα διάστημα που ήδη έχει συμπιεστεί στο δίμηνο και αν. Δεν θα γίνουν και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και θα πάμε από παράταση σε παράταση και θα φτάσουμε εσείως και πάλι. Μα δεν είναι λογική, κυρία Δουγεράκη, δεν είναι αυτή η λογική κάθε χρόνο. Είναι μια σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, άρα λοιπόν δεν είναι σύμπτωση. Κάτι δεν πάει καλά. Ας έρθει το Υπουργείο, ας μας ακούσουν έστω μία φορά σε κάτι και να συζητήσουμε. Δύο πράγματα είναι: κώδικα φορολογίας εισοδήματος για τους πολίτες να γίνει δικαιότερος, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τελειώνουμε με την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Η προθεσμία θα πρέπει να οριστεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εμείς λέμε πεντάμινο, γιατί θεωρούμε ότι θα συμπεριλάβει και τον Αύγουστο. Σε κάθε περίπτωση, ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα λέμε ότι το σύστημα ανοίγει 1η Φεβρουαρίου και είναι όλα έτοιμα, έχουν βγει νομοθετικές αποφάσεις. Έχουν προσαρμοστεί τα προγράμματα, τα μηχανογραφικά προγράμματα. Αυτό απαιτεί μια προεργασία από τη μεριά του Υπουργείου. Ξέρετε, ένα κατάστημα, να το κάνω και απλώς στην αργό για να καταλάβει ο κόσμος, το ανοίξαμε και περιμένουμε, σημαίνει ότι το κατάστημα έχει εφοδιαστεί με όλα τα προϊόντα τα οποία πουλάει. Έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό, ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει, και το κατάλληλο προσωπικό, ούτως ώστε να εξυπηρετεί τους πελάτες τους. Δεν ανοίγουμε ένα μαγαζί με άδεια ράφια και λέμε ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Γιατί αυτό συμβαίνει με τις φορολογικές δηλώσεις κάθε χρόνο, και κάθε χρόνο κάποιος υπουργός, ανεξάρτητα πολιτικής καταβολής και κομματικής καταβολής, κουνάει το δάχτυλο στους λογιστές ότι ξέρετε κάτι, κάνετε διακοπές και δεν υποβάλλετε τις δηλώσεις. Λες και οι διακοπές, ακόμα και αν συνέβαινε, είναι απαγορευμένο είδος για τους λογιστές. Σε κάθε περίπτωση, από τώρα που είναι αρχή των δηλώσεων, θα κλιμακώσουμε όλη αυτή την αντίδραση στις επόμενες μέρες. Τονίζουμε ότι δεν είναι δυνατόν να υποβάλλονται 80.000 δηλώσεις ημερησίως από την ημέρα που πραγματικά θα μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα μέχρι 26 εβδόμου, γιατί τόσες χρειάζονται ούτως ώστε να υποβληθούν έγκαιρα οι φορολογικές δηλώσεις. 80.000 δηλώσεις ημερησίως δεν έχουν υποβληθεί ποτέ για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στα χρόνια. Που βάλουν δηλώσεις ηλεκτρονικά. Και πέρα από αυτό, να θυμίσουμε ότι είναι και μια χρονιά που οι λογιστές και επιχειρήσεις θα σηκώσουν το βάρος τόσο της ψηφιακής κάρτας, ήδη σηκώνουν το βάρος της διασύνδεσης πώς τα μυαλικών μηχανών, και ήδη έχουμε και πρώτη χρονιά εφαρμογής του My Data με κλειδωμένες δηλώσεις ΦΠΑ. Δεν γίνονται όλα αυτά μαζί, δεν θα βγουν, και δεν θα φταίνε οι λογιστές που δεν θα προλάβουν τις προθεσμίες. Το λέμε από τώρα, που είναι πολύ νωρίς, ας έρθει το Υπουργείο να δώσει μια ημερομηνία
που πραγματικά μπορούμε να υλοποιήσουμε τη δουλειά μας σήμερα που είναι νωρίς. Διαφορετικά, ας αναλάβουν πλέον και οι πολίτες και οι φορείς τις ευθύνες τους απέναντι σε αυτή τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που κάθε χρόνο γίνεται και πιο ψυχοφόρα σε σχέση με αυτό. Εσείς μπλεγμένοι με όλα αυτά, εμείς φτωχότεροι από τα πέρυσι, ωραία πάμε. Μια χαρά είμαστε. Τουλάχιστον έτσι όπως δείχνουν και τα στοιχεία. Κύριε Χριστοφοράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα.